Βεβαίως, αποκλειστικά πάλι εδώ στο Φτιάξε Καφέ να στα πω. Mm-hmm. Έχουμε την εξής είδηση. Η Δούκισσα Νομικού επιστρέφει ως επικεφαλής Κατερίνα σε παρουσία σε μεγάλο σόου που δεν είναι άλλο από το Show You Think You Can Dance. Οι ηθήνοντες του σταθμού θέλουν να βγάλουν το εν λόγω σόου χορού ένα μήνα πριν το Your Face Sounds Familiar, που αυτό σημαίνει ότι θέλουν να το βγάλουν στον τηλεοπτικό αέρα θα το Μάρτιο. Το αμέ. Ήδη έχουν ξεκινήσει και κάνουν casting για τους χορευτές. Ναι. Γνωρίζω ότι όλα έχουν ήδη ξεκινήσει και το επικρατέστερο όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι των στελεχών του Αντένα για την παρουσίαση του σοου είναι αυτό της Δούκισσας Νομικού. Εδώ και αν ταιριάζει δεν έχει κλείσει. Είναι το επικρατέστερο όνομα που είναι για να το παρουσιάσει. Εμένα η Δούκισσα μου αρέσει πολύ σε σοου. Ναι. Είναι ακριβώς αυτό ότι είναι τελείως διεκπαιρεωτικό. Αυτό είναι το διεκπαιρεωτικό σοου. Θυμάμαστε και τη Βίκυ Καγιά, η οποία είναι, όπως έχουμε πει, πολύ καλά συστημένα σε να διαβάζω ένα τοκιού και να τα λέω. Είναι ακριβώς αυτό το στυλ. Βίκυ Καγιά, Δούκισσα Νομικού. Η Δούκισσα Νομικού είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κορίτσι. Έχει η λάμψη που έχει για ένα τέτοιο. Είναι ένα ασύλληπτη. Το μακιγιάζ, τα μαλλιά τη, όλα αυτά. Δεν μ' αρέσει. Σε εκπομπές που έκανες τύπου Τζόι παλιότερα, το θυμάστε, ναι. Και ούτε τις είχε ταιριάξει, ούτε θα μ' άρεσε να τη δω σε καθημερινή εκπομπή ή σε πρωινή εκπομπή. Ναι, επειδή... Να ολοκληρώσω, ναι, παιδάκι μου όμως. Να ολοκληρώσω. Αλλά σε βραδινά σόους για μένα είναι καταπληκτική. Είναι αυτό που τη ταιριάζει και αυτό πρέπει να κάνει. Κατ' εμέ. Αυτό λέμε, ότι πρέπει και να είναι προστατευμένη. Δεν λέω και εγώ την άποψή μου, δεν μπορώ. Όχι, ναι, δεν σου πούμε τίποτα. Σου λέω ότι είναι απλά προστατευμένη. Να σα πω και πρέπει κάτι. Πρέπει να είναι συνδεδεμένα με απόλυτα με την παρουσία. Δεν λέω μόνο για την προστασία. Ότι έχει τρομερή λάμψη. Αυτό που λέει η Κατερίνα έχει δίκιο. Η Δούκισσα έδωσε τις εξετάσεις της στο Dancing with the Stars και τη βγήκε πάρα πολύ όλα αυτά. Σε κάτι άλλο διαφορετικό δεν τη πάει τόσο. Ίσως δεν είναι τόσο αυθόρμητη, ίσως δεν είναι τόσο οικία. Δεν ξέρω τι φταίει. Σε μια πρωινή εκπομπή δεν ήθελα να τη δω. Σε ένα τέτοιο σόου θέλω να τη δω πάρα πολύ. Οπότε, και νομίζω ότι σκοπίμως καλά επιλέγει. Ναι, γιατί επιλέγει τις δουλειές της, να ξέρετε. Και γιατί...